συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα του τραγουδιού από πολύ μικρή ηλικία. Βρέθηκε στο πλάι του Βασίλη Τσιτσάνη, του Γιάννη Μαρκόπουλου και πολλών πολλών άλλων. Όμως παρά τη μεγάλη της διαδρομή και τη σπουδαία καριέρα, παραμένει σεμνή και αυθεντική. Τα ειδόνια σε χτυκιάσανε στην Τρία, που στραγγίξες χαμένα μια γενιά. Δεν είπα ποτέ στη ζωή μου ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Απλά είχα μια ωραία φωνή και με διαλέγανε στο σχολείο, στα αγγλικά που πήγαινα, να αναλαμβάνω τις χοροδίες και όλα αυτά. Και να μην ξέρεις τ' άστρο του πονιά. Η πρώτη λιζέτα της Ελλάδας, από τις πρώτες γυναίκες που τραγούδησαν ποντιακά τραγούδια, πόντια και η ίδια με πραγματικό επίθετο, το Κατικαρίδι. Μας ανοίγει το σπίτι της και μοιράζεται μαζί μας αλήθειες μια ζωή συναρπαστικής, χωρίς φτιασίδια και δήθεν, μόνο με σκληρή δουλειά και αυθεντικότητα. Εγώ είμαι από την Θεσσαλονίκη, την Καλαμαριά. Πόντια, από τις δύο γονείς πόντια και μεγάλωσα με όλη αυτή την κουλτούρα της ποντιακής ζωής, τέλος πάντων. Τα παιδιακά μου χρόνια ήταν ανέμελα στις γειτονιές. Το πρώτο μικρόφωνο που τραγούδησα ήταν της εκδρομής, του σχολείου. Τι Beatles θέλεις, τι ξένα, τι έτσι, τι αλλιώς, τα πάντα. Και ελαφρά ελληνικά και όλα αυτά. Ο πατέρας μου είχε αντίρρηση και όταν το έμαθε δεν ήταν και τόσο ωραίο. Απλά η θεία μου, η αυτή η Λίζα, του λέει ποντιακά. Αού τον εν χάρισμα Θεού. Δεν θα το κόψει από το παιδί. Και εκείνο την κοίταζε έτσι, παρόλο που ήταν αυστηρό, αδελφή του ήταν, ξέρει. Και έτσι σιγά σιγά ξεκινήσαμε. Ήρθες γεμάτος φιλιά. Η Λιζέτα από την Καλαμαριά βρέθηκε στην Αθήνα, ξεκινώντας δειλά-δειλά τα πρώτα της βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο. Η Λιζέτα, 18χρονη από την Καλαμαριά, που έρχεται στην Αθήνα, που είναι μια μεγάλη πόλη και δεν έχει ξανάρθει, και μπαίνει στα κέντρα. Πώς αισθάνεται αυτό το κορίτσι? Ένα τρομαγμένο πουλάκι, όπου είχα φέρει και την αδελφή μου και τον αδελφό μου, γιατί φοβόμουν. Τι ηλικία μιλάμε? 18. Μια φιλόδοξη γυναίκα. Πολύ γρήγορα βρέθηκε να τραγουδάει δίπλα στα Ιερά Τέρατα. Νταλάρας, Αλεξίου, Διονυσίου, Πάλιος. Και επειδή τα χωρίζαν τα μοντέρνα, ήταν η Ελπίδα, ο Πασχάλης και δύο μικρές τραγουδίστρες. Εγώ και μία ακόμη. Ο στράτος ήθελε να με κρατήσει για δεύτερη φωνή. Αγωνία και φαρμάκι, η καρδιά μου γέμισε. Ήθελε πάντα να έχει μια καλή δεύτερη φωνή δίπλα του. Οπότε δουλέψαμε αρκετές σεζόν με το στράτο Διονυσίου. Ναι. Ο στράτος έλεγε: εγώ την έχω τη Λιζέτα σαν την αδερφή μου, με είχαν βάλει στην οικογένειά τους. Τα ακούσματά μου στο σπίτι ήταν τα ποντιακά τραγούδια και τα είχα στο μυαλό μου. Οπότε μου δόθηκε ευκαιρία και κάναμε 6-45 λεπτά ντοκιμαντέρ για τον ποντιακό ελληνισμό στην ΕΡΤ. Λεγόταν το Μεγάλο Χρέος. Αυτό το δίσκο βέβαια τον αφιέρωσα στην μνήμη του πατέρα μου. Είναι ένα από τα δύο έπιπλα που είχαμε στο σπίτι μας και αυτό το έφερα εδώ για να μου θυμίζει τον πατέρα μου και γιατί είναι και πάλι πολύ ωραίο. Θες να σου το δείξω? Βεβαίως. Γιατί παίζει. Αλήθεια. Είναι διακοσμητικό. Βεβαίως. Τι αξία έχουν για σας τα παλιά αντικείμενα? Ανεκτήμητη. Από κάτι και ντυματάκια που μου είχε κάνει η μαμά μου, μέχρι αυτό. Έχετε κι άλλα πολλά. Έχω. Όπως? Σε παρέα που καθόμαστε μετά από συναυλία, ήταν και ο Γιάννης Ρίτσος. Και όπου καθόταν και έβρισκε μια κόλλα χαρτί, οτιδήποτε, ζωγράφιζε. Εγώ δεν θα μπορούσα να τα αφήσω αυτό, αγάπη μου. Οπότε το πήρα και το έχω ενθύμιο, όπως και έχω και ενθύμιο μία πέτρα που τη ζωγράφισε, αλλά αυτή μου την χάρισε στο σπίτι του. Όταν πήγα μας έδειξε διάφορα και μου την έκανε δώρο. Πάρε το δάχτυλί μου που γράφει το όνομά μου. Ο πρώην
πρώην σύζυγός της και πατέρας του γιού της Αλέξανδρου, Γιώργος Λιάνης, υπήρξε στη ζωή της μεγάλο κεφάλαιο. Άρχισε να με φλερτάρει, εγώ δεν κατάλαβα στην αρχή, αλλά μετά να κάνουμε μια συνέντευξη, να βρεθούμε και όλο τη συνέντευξη γράφαμε και η συνέντευξη δεν βγήκε ποτέ και εμείς βρεθήκαμε ζευγάρι. Κεραυνοβόλος έρωτας. Κοίταξε, το συμπαθούσα, αλλά δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι θα προχωρήσει κάτι. Στο μέρος της καρδιάς. Γίνατε όνομα. Να υποθέσω ότι σε αυτό έχει βάλει το χέρι του ο Γιώργος Λιάνης. Όχι, και εγώ ήμουν λίγο πιο άγρια και δεν ήθελα να με βοηθάει κανένας. Ήθελα ό,τι γίνεται να γίνεται με τη δική μου αξία. Άρα δεν είναι ότι ο Γιώργος Λιάνης σας έκανε φίρμα. Όχι, καμία σχέση. Όχι, όχι. Με γνώρισε φίρμα. Σας πλήγωσε τότε ο χωρισμός? Φανταζόσαστε δηλαδή τη ζωή σας? Όχι, όχι, ναι, με πλήγωσε. Ντρεπόμουν που έλεγα ότι είμαι χωρισμένη. Ντρεπόσαστε? Ναι. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν ξέρω. Τώρα κανείς δεν μιλά, τώρα είναι γύρω σιωπηλά. Η Λιζέτα Νικολάου δεν θέλησε να ξαναπαντρευτεί ποτέ. Δεν σας λείπει από τη ζωή σας ένας σύντροφος? Τώρα όχι. Είχα την τελευταία μου τη σχέση. Ζούσαμε χωρίς να παντρευτούμε 16 χρόνια. Σπούδασα τον Αλέξανδρο, πήγε στο εξωτερικό, πήρε το μάστερ. Είναι ένα καλό παιδί. Είναι και νιώπαντρος, περιμένετε και το εγωνάκι. Ναι, ναι. Δεν περιμένουμε ακόμη, περιμένω να ακούσω κάτι. Ήρθε στην Κεσαριανή. Προσπαθεί ακόμα να ξεπεράσει τρεις μεγάλες απώλειες. Έχασε από ασθένεια την καλύτερη της φίλη, τον αδελφό της και τον Γιώργο Σαρή, αδελφό της Χαρούλας Αλεξίου, που ήταν λατρεμένος φίλος και κουμπάρος της. Πρώτα έχασα τη φίλη μου, την παιδική μου φίλη, την αδελφή μου, τι να πω. Πληγώθηκα και πληγώνομαι και μόνο που το σκέφτομαι. Μετά έχασα τον αδελφό μου, το μεγάλο, και μετά έχασα τον Γιώργο Σαρή, πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να το πιστέψω, έφυγε απότομα. Πώς διαχειρίζεστε αυτές τις καταστάσεις? Δεν μπορώ να τα διαχειριστώ εύκολα. Τι κάνετε αυτά, δηλαδή? Κλαίω μόνο. Κλαίω, τι να κάνω. Κλαίω μόνο που θα τα σκεφτώ. Μεσάνυχτα, Θεσσαλονίκη. Μεσάνυχτα και εσύ μακριά. Είστε υπέρ των επεμβάσεων, μπότοξ, όλα αυτά? Όποιος μπορεί να τα κάνει, να τα κάνει. Εγώ πάντως επέμβαση δεν έχω κάνει. Γιατί φοβάμαι τις πολλές ώρες του ύπνου. Και λέω, δεν μας φτάνει τώρα το ένα το άλλο. Αλλά αλήθεια, εσείς γιατί ρωτάτε πάντα αυτό και δεν ρωτάτε μία κυρία, χοληστερίνη έχεις, τριγλυκερίδια έχεις? Συνέφιες, συνέφιες. Έχετε κάνει τρέλα για έναν έρωτα? Όχι. Ο έρωτας στη ζωή σας τι ρόλο έπαιζε? Ο έρωτας έπαιζε το να έχω μια σχέση, να είναι καλή και να έχω μια συντροφιά και αυτό. Το μυαλό στη θέση του. Όνειρο δεν έχω, αλλά ένα δωράκι που μου ήρθε έτσι χωρίς να το ζητήσω καν είναι δύο τραγούδια που θα ακουστούν κάποια στιγμή. Που μου χάρισε η Χαρούλα η Αλεξίου. Δεν έκανα και δεν έβαζα ποτέ στόχους στη ζωή μου, αλλά μου ήρθανε όλα τόσο ωραία.